Νόχλητος, θα βρει το στόχο. Μπορεί να μην είναι κανένα σπουδαίο σούτερ από μακρινή απόσταση ο Μπέριο, αλλά δεν είναι και για να τον αφήνει ελεύθερο όπως έκανε εδώ οι Γάλλοι. Μετά από 8 λεπτά, 19-13, και μπάλα για τον Ολυμπιακό από το λάθος του Τιερί Γκαντού. Βρήκε αυτό τον Σιγάλα μπροστά του και έχασε τον έλεγχο της μπάλας. Και να ο Πέρι, νομίζω ο καλύτερος παίκτης του αγώνα μέχρι τώρα. Τόμιτς. Πάσπαλι. Σιγάλας με τον Κάρτερ. Πάσπαλι με τον Τιερί Γκαντού. Ένα περάσιο Πάσπαλι, κλείνεται, κάνει ένα δύσκολο σουτ. Το πρώτο του άστοχο μετά από πολλή ώρα. Δεμορή, Κάρτερ. Ο Κάρτερ δεν πρέπει να αφήνεται ανενόχλητος να εκτελεί. 15-19 από το πρώτο καλάθι του Χάουαρτ Κάρτερ. Του Αμερικανού που έγινε Γάλλος και που παίζει για 8η χρονιά παρακαλώ στην ΟΤΕΣ. Τόμιτς. Σιγάλας και Τόμιτς βγαίνει χαμηλά τώρα. Πάσπαλι και παίρνει την μπάλα από το screen που το έκανε ο Παπαδάκος. 15-21 από τον Ζάρκο Πάσπαλι που φαίνεται ότι είναι σε πολύ μεγάλη μέρα. Να μην τον ματιάσουμε βεβαίως. Έχει πετύχει ήδη 10 πόντους μέσα σε λιγότερα από 10 λεπτά αγώνα. Σε λιγότερα από 9 λεπτά αγώνα ουσιαστικά. Κάρτερ πάντα με τον Σιγάλα κολλημένο πάνω του. Τιερί Γκαντού, ο Ντεμορή ανενόχλητος. 2-2 τρίποντα από τον Ντεμορή. Τον Βαλερή Ντεμορή που έχει 6 πόντους με αυτά τα δύο καλάθια 3 πόντων. 18-21. Ο Ιωαννίδης φωνάζει στον Τόμιτς που δεν έπρεπε να αφήσει αμαρκάριστο τον Ντεμορή, είδατε ξανά τη φάση. Πάσπαλι, Μπέρι. Ο Μπέρι ένας εναντίον ενός με τον Φίλιπ, περιμένει όμως όπως βλέπετε ο Μουρεσάν. Ο Μπέρι περνάει, χάνει την μπάλα, αλλά με φάουλ που δίνει ο Κόλερ στον Ντεμορή, για τον οποίο δεν θα βλάπτε και μια τεχνική ποινή, το παράκανε λίγο στη διαμαρτυρία. Εδώ οι δύο Σέρβοι του Ολυμπιακού, οι δύο θα λέγαμε άλλοτε Γιουγκοσλάβοι του Ολυμπιακού, Πάσπαλι από το Μοντενέγκρο και ο Τόμιτς από τη Σερβία. 18-21, 10 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα απομένουν για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο εδώ στο ΠΟ. Τόμιτς. Τόμιτς ψάχνει βοήθεια, δίνει στον Σιγάλα και αυτός στον Πάσπαλ. Πάσπαλ περνάει, κλείνεται, βγάζει άτσαλα, θα κλέψει και ο Φίλιπς. Ο συνδυασμός της Ορτέρ θα έχει ακατάληξη ένα ανάποδο κάρφωμα του Ορλάντο Φίλιπς. Νάτος εδώ. Ο 33χρονος Αμερικανός που έχει παίξει στην Ισπανία, έχει παίξει στην Τουρκία, έχει παίξει ακόμα και στην Αυστραλία. Δείτε πάλι την ασίστ του Κάρτερ. Ανενόχλητος ο Φίλιπς, έκανε και μια επίδειξη θεάματος, έδωσε και κάτι παραπάνω στον κόσμο. Σιγάλα. Τόμιτς. Του τριών πόντων, φάουλ του Ντεμορή, που δεν σφυρίζεται. Ο Ντεμορή που θα σπρώξει και πάλι για τον ευνηδιασμό, τρέχει πολύ ο Ορτέρς, θα κλέψει την μπάλα ο Μπέρι, αλλά αυτή θα καταλήξει έξω για την γαλλική ομάδα. Η σειρά του Ιωαννίδη να πάρει το πιντή και με 6 πόντους νωρίτερα. Ο Παπαδάκος θα εμποδίσει τον Ντεμορή, ο οποίος κάνει την ισορροπία του και πετάει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Τουλάχιστον αυτή είναι η εκτίμηση των διαιτητών και τώρα εμείς θα δούμε αν έχουν δίκιο. Όντως δεν ακουμπάει κανένα την μπάλα. Ο Ντεμορή προσπάθησε με αυτόν τον τρόπο να αποφύγει τα μακριά χέρια του Παπαδάκου και έστειλε την μπάλα στους νεαρούς φιλάθλους που βρίσκονται πίσω από το καλάθι του Ολυμπιακού. Επανήλθε στον αγώνα ο Τάρλας στη θέση του Παπαδάκου. Ο οποίος Τάρλας παίρνει τώρα από τον Τόμιτς. Πάσπαλι. Πέρι. Από την αρχή του αγώνα έχει τον Φίλιπς κοντά του. Ο Πέρι διστάζει για το σουτ. Θα το κάνει ο Σιγάλας. Το rebound από τον Ντεμορή. Ποιος κάνει πολλή δουλειά. Μπορεί να μην είναι πάντα θετικός, αλλά δίνει έναν δαιμονιώδη ρυθμό στην Ορτές. Φάουλ του Τόμιτς. Το δεύτερο και για τον Τόμιτς. Δύο έχει ο Μπέρι, δύο έχει ο Τάρλατς. 20-21 πάντα. 8-54 για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Να ο Βαλερή Ντεμορή σε πρώτο πλάνο και εδώ ο Μίλαν Τόμιτς. Ο Ολυμπιακός έχει 7 ομαδικά φάουλ, 5 έχει ο Ορτές. Κάρτερ. Ο Μουρεσάν έκανε... Κάνει διαδοχικά screen εκεί για να δώσει διάδρομο στον Κάρτερ. Αυτός θα περάσει τυχαία την μπάλα στον Φίλιπς. Ο Φίλιπς πατάει έξω και δεν τον βλέπει ο Ρεν που ήταν μπροστά. Πάσε λιτός 22-21, 8-42 πριν τελειώσει το ημίχρονο. Δεν αστερεί 7-0, περνάει μπροστά η Ορτές. Δείτε πάλι το καλάθι του Αμερικανού, του Ορλάντο Φίλιπς. Μπέρι. Πάσπαλι. Rebound από τον Κάρτερ. Ντεμορή. Ο Ολυμπιακός δεν έχει σκοράρει από τη στιγμή που προηγήθηκε 21-15. Έχει δηλαδή 2-3 λεπτά χωρίς καλάθι.
Κάρτερ με τον Τόμιτς τώρα. Σπρώχνει για να πλησιάσει το καλάθι ο Κάρτερ, ανενόχλητος 24-21 από τον Χάουαρντ Κάρτερ, που το είπαμε και νωρίτερα, είναι κίνδυνος θάνατος. Έχει 4 πόντους μέχρι τώρα. Τόμιτς. Περνάει στον Τάρλατς, ο οποίος κόβεται από τον Μουρεσάν με τα τεράστια χέρια. Καμιά φορά δεν ξέρει κανείς από πού θα του έρθει με τον Μουρεσάν η τάπα. Πολύ ωραία πάσα, 5 πόντους μπροστά οι Ορτέζ με το κάρφωμα του Φίλιπς, 26-21. Ο Ιωαννίδης θα βάλει και τον Σταμάτη σε μια αναζήτηση λύσης για το θετικό πρόβλημα που έφυγε σαν έκυψε. Τόμιτς. Τάρλατς βρίσκει πάλι μπροστά του τον Μουρεσάν, περνάει ευστοχή αλλά έχει σφυριχτεί νωρίτερα φάουλ στον Μουρεσάν. Να ο Τάρλατς που κέρδισε το φάουλ, το δεύτερο φάουλ του Μουρεσάν. Το πρώτο το έκανε στην πρώτη φάση του αγώνα. Πίσω ο Γεώργιο Μουρεσάν, ο Γκίτζα, όπως τον αποκαλούν χαϊδευτικά οι Γάλλοι. Ο Μουρεσάν θα πάει στον πάγκο. Κουράζεται εύκολα. Άλλωστε θέλει να τον προπλάσει και από τα φάουλ ο Γκομές. Στη θέση του θα περάσει ο Ρικ Ντόιλ, άλλος ένας Αμερικανός που έχει γίνει Γάλλος. Είναι στη Γαλλία από το 84. Ενώ μπήκε και καινούριος playmaker αντί του Ντεμορίο Νολό με το 6. Ο Πέρι περνάει. Αν και δεν υπήρχε η απειλή του Μουρεσάν, τώρα αυτό έχει ο Πέρι. Κυρί Γκαντού, Νολό. Και βήματα για άλλη μια φορά του Κυρί Γκαντού. Τα δύο αδέρφια φαίνονται πυρεπείς τα βήματα. 26-21 μετά από 13 λεπτά αγώνα. Να ο Κυρί Γκαντού. Ο Ιωαννίδης ξαναβάζει τον Παπαδάκο και αποσύρει τώρα τον Πέρι. Να δούμε, με δύο ψηλούς Ολυμπιακός. Νάτος ο Παπαδάκος. Τόμιτς. Τάρλατς. Τόμιτς ανενόχλητος. Δεν θα βρει στόχο όμως ούτε αυτή τη φορά. Από το φόλο όμως του Τάρλατς η μπάλα θα πέσει στο καλάθι, ίσως και λίγο τυχερό. 26-23 και επιτέλους καλάθι για τον Ολυμπιακό μετά από ένα σερί 11-0 των Γάλλων. Φίλιπς, ο Τιερί Γκαντού, ο Νολό, ο αριστερόκυρας playmaker με τις τεράστιες φαβορίτες. Ο Τιερί Γκαντού τον παρακολουθεί όπως βλέπετε το Πάσπαλ. Βγαίνει ο Νολό και παίρνει την μπάλα. Ξανά ο Γκαντού. Απρόσεκτη πάσα κλέβει πολύ ωραία ο Σταμάτης μπροστά στον Φίλιπς. Τόμιτς. Πάσπαλ περνάει, κλείνεται ο Τάρλατς, έρχεται σαν τρέιλερ αλλά χάνει ένα σίγουρο καλάθι από υπερβολική σιγουριά ο Τράγκαν Τάρλατς. Ο συνδυασμός της Ορτέζ με τελική ευθύνη των Κάρτερ, 28-23. Αν ήταν πιο προσεκτικός ο Τάρλατς, η διαφορά θα ήταν στον ένα πόντο τώρα, έφτασε τελικά τους 5. Από το lay-up του Κάρτερ. Τάρλατς. Τόμιτς. Τάρλατς με τον Ντόιλ αντίπαλο. Φάουλ του Ντόιλ και σκληρό μάλιστα. Δικαίωμα για δύο βολές τον Τράγκαν Τάρλατς. Πίσω. Εδώ βλέπετε τον Ντόιλ. Αυτός είναι ο Ρικ Ντόιλ. Είναι πια Γάλλος, 32 ετών. 115 κιλά, ύψος 2-4. Το Τάρλατς που έχει 66% στις βολές θα εκτελέσει τώρα 2. 28-23. Ο Ιωαννίδης κάτι λέει προς την γραμματεία. Δεν ξέρω τι. Τώρα φωνάζει και ο Γιάννης Γιαννάκης, ο μάνατζερ του Ολυμπιακού. Ο Ρέμς διατάσσει να σταματήσει το παιχνίδι. Για να δούμε. Υποστηρίζουμε τις ποιότητες και σε λάθος παίξει το φάουλ. Ο Νολό όμως βλέπετε αριστερά ζητάει να δοθεί τεχνική ποινή στον Ιωαννίδη. Ο οποίος αποδοκιμάζεται από τον κόσμο. Και τελικά δεν βλέπω να αλλάζει τίποτα, το φάουλ έχει χρεωθεί στον Ντόιλ. Οι βολές του Τάρλατς παραμένουν 2, η πρώτη χάθηκε ήδη όμως. 28-23, 5-41 πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Παρά τις σημαίες που ανεμίζουν πίσω από το καλάθι για να το αποσπάσουν την προσοχή, ο Τάρλατς ευστοχή στη δεύτερη, 28-24. Νολό. Τον Κάρτερ έχει αναλάβει τώρα Σταμάτης. Αφού αποσύρθηκε άλλωστε ο Σιγάλας. Νολό στο πάσιμο, Κάρτερ ανενόχλητος. Rebound από τον Παπαδάκο. Τυχώς αστόχησε ο Κάρτερ που είχε μείνει μόνος του. Δεν τον ακολούθησε ο Σταμάτης. Τόμιτς. Παπαδάκος ανενόχλητος από την κορφή της ρακέτας.
Ο Τάρλατς παίρνει άλλο ένα επιθετικό rebound. Πραγματικό θηρίο ο Dragan Τάρλατς. 28-26. Με τους τρεις σερί πόντους του Τάρλατς. Ο οποίος φτάνει τους 7 στον αγώνα. Δυστυχώς οι Γάλλοι δεν μας έχουν δώσει στατιστική για να σας πω και πόσα rebound έχει, αλλά πάντως πρόκειται πραγματικά για θηρίο σήμερα. Ο Κάρτερ επιμένει, 30-26. Με 8 πόντους του Κάρτερ που έβγαλε τα πρώτα 7-8 λεπτά χωρίς να σκοράρει, αλλά στη συνέχεια έχει γίνει αυτός η αιχμή του δόρατος για τους Γάλλους. Φάουλ που κερδίζει ο Τόμιτς από τον Ολό. Δύο βολές για τον Μίλαν Τόμιτς. Ο Σιγάλας παίρνει ξανά τη θέση του στα μάτι μετά από 2 λεπτά απουσίας. Και δείτε πάλι το φάουλ, δύο βολές για τον Μίλαν Τόμιτς. Νάτος ο Τόμιτς, 20 χρονών. Το Βελιγράδι. 30-27. Διαφορά στους 3 πόντους και πάλι. Ο Ολυμπιακός παίζει εδώ και 2-3 λεπτά χωρίς τον Πέρι. Και με δύο ψηλούς, με δίδυμους πύργους, Τάρλατς και Παπαδάκο. 30-28, 4-40 πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Κάρτερ. Λάθος συνεννόηση των δύο Αμερικανών, του πρώην Αμερικανού του Κάρτερ και του Φίλιπς. Νάτος εδώ ο Ορλάντο Φίλιπς, 33χρονος, κάποτε τον διάλεξαν στο draft οι Lakers. Αυτό έγινε πριν από 10 χρόνια. Τάρλατς. Πάς πάλι με τον Τιερί Γκατούπατα. Τόμιτς. Παπαδάκος και πάς πάλι ένας εναντίον ενός τώρα. Όταν πλησιάζει όμως το περιμένει κόσμος εκεί. Ο πάς πάλι γυρίζει, δεν βρίσκει στο φούντα αυτή τη φορά. Κάρτερ για τον Γκατού. Ο οποίος βρίσκει τους παίκτες του Ολυμπιακού να έχουν γυρίσει έγκαιρα. Κάρτερ. Νολό. Σε οργανωμένη επίθεση πια οι Ορτές. Κάρτερ βρίσκει τώρα και τον Πάσπαλι μπροστά του. Ο Γκατού με τον Νολό. Ακόμα 10 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσει η προαθλήτρια Γαλλίας. Ο Ντόιλ δεν είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος. Το σουτ είδατε αστόχησε. Και ο Σιγάλα στο rebound. 30-28 ενώ πλησιάζουμε στο τελευταίο τρίλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. Τόμιτς. Ο Ολυμπιακός αν κερδίσει θα έχει κάνει ένα τεράστιο βήμα για την πρόκριση του στους 8, ιδίως αν έρθουν καλά μαντάτα και από το Ζάγκρεπ που παίζει Ζάνταρ με την Λεβερκούζεν, αν χάσουν οι Γερμανοί θα είναι ό,τι καλύτερο μπορούσε να περιμένει ο Ολυμπιακός. Φάουλ από τον Νολό πάνω στην προσπάθεια του Τόμιτς για 3 πόντους. Άρα λοιπόν δικαίωμα για 3 βολές τον playmaker του Ολυμπιακού, τον Μίλαν Τόμιτς. Νάτος εδώ ο νεαρός. Ο Τόμιτς που μπορεί να είναι ασταθής αλλά έχει βοηθήσει πολύ, έχει μεσόωρο πάνω από 10 πόντους φέτος. Βέβαια δύο φορές έχει βάλει από 20, τα δυο μάτς με την Ολύμπια Λουμπιάνα στην αρχή της χρονιάς. Δύο φορές έχει μείνει άποντος. 20 χρονών παιδί είναι άλλωστε. 30-29, ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία να περάσει μπροστά αν ο Τόμιτς ευστοχίσει και στις τρεις βολές. Από ό,τι φαίνεται όμως δεν θα εκμεταλλευτεί απόλυτα το πλεονέκτημα αυτό. 30-29, άλλη μια βολή, αυτός είναι ο Τιερί Γκαντού. Μόνο μια βολή από τις τρεις. Ο Ολυμπιακός άλλωστε δεν είναι και η καλύτερη ομάδα του ομίλου από τη γραμμή του φάουλ. Από τη γραμμή των φάουλ. Μόνο που οι Ορτές είναι ακόμα χειρότεροι, όπως λένε οι αριθμοί. Μπορεί να τα δούμε αυτά κάποια άλλη στιγμή. Φάουλ που κερδίζει ο Κάρτερ από τον Πάσπαλ. Τώρα οι Ορτές θα αρχίσει να εκτελεί μια σημεία βολές. Ήταν το πρώτο φάουλ του Ζάρκο Πάσπαλ. Να ξανά η φάση. Ο Κάρτερ κέρδισε το φάουλ από τον Πάσπαλ και κατέβασε και τα χέρια. Ο Χάουαρντ Κάρτερ που έγινε αρνητικό πρόσωπο των ημερών αφού μετά το τρομερό direct που έδωσε στον Τζορτζ Άνταμς της Αντίπ και τον έστειλε στο νοσοκομείο με υποχρεωτική ακινησία. Ο φουγκαράς ο Άνταμς φοράει ένα τεράστιο κολάρο γύρω από το λαιμό του. Έχει τραυματιστεί στη σπονδυλική στήλη από τη γροθιά του κυρίου Κάρτερ, ο οποίος είναι υπό τιμωρία από το γαλλικό πρωτάθλημα. Αλλά οι Ορτές δεν έκανε τον κόπο να τον τιμωρήσει και για την Ευρώπη, για λόγους ηθικής τάξης δηλαδή. Καθώς όπως είπε ο πρόεδρός της, ο Πιέρ Ζενιά, είδατε το καλάθι του Παπαδάκου με το follow. Όπως είπε λοιπόν ο πρόεδρος της Ορτές για την περίπτωση Κάρτερ, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι
να γίνει καλά ο άτυχος Άνταμς και να προκριθούμε στους 8 της Ευρώπης. Αποκλείοντας έτσι κάθε περίπτωση να τον τιμωρήσει ορθές τον κύριο Κάρτερ, ο οποίος έχει γίνει λόγος για να μισούν όλη την ορθές αυτές τις μέρες στη Γαλλία. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται τελικά ο Φίλιπ με το επιθετικό rebound που πήρε μετά το κόψιμο του Τάρλατς. Κάρφος έκανε το 32-31 ο Ολυμπιακός προηγουμένως και περάσει μπροστά για πρώτη φορά μετά από αρκετή ώρα. Δείτε ξανά το κάρφωμα του Φίλιπς. 30-31 λοιπόν. 32-31 μάλλον. Δύο λεπτά πριν τελειώσει το ημίχρονο. Τόμιτς. Τάρλατς. Θα γυρίσει με αντίπαλο τον Ντόιλ. Ο Τάρλατς κάνει ό,τι θέλει εκεί με τον Ντόιλ. Η έμπνευση του Ιωαννίδη να παίξει με δύο ψηλούς αποδεικνύεται χρυσοφόρα. Ιδίως από τη στιγμή που αποσύρθηκε ο Μουρεσάν από το παιχνίδι. Ο Νολό αστοχή αλλά κερδίζει το επιθετικό rebound. Μάλλον τυχαία μετά από τις μάχες που έγιναν εκεί κάτω από το καλάθι. Ο μικρός όμως Νολό τον 1,80 μόλις. 32-33 ο Ολυμπιακός προηγείται. 1,5 λεπτό για να τελειώσει το πρώτο μέρος. Ο Φίλιπς από πολύ μακριά θα δοκιμάσει το σουτ. Δεν περίμενε την πάσα του ο Ντόιλ, αλλά έσωσε την φάση ο Καντού, ο οποίος γύρισε την μπάλα στα τυφλά. Κάρτερ, Καντού. Νέο άστοχο σουτ στο τέλος επίθεσης ορθές. Μαζεύει ο Παπαδάκος το rebound. Η ορθές που δείχνει να παραπέει σε αυτά τα τελευταία λεπτά. Ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί περισσότερο αυτό το γεγονός. Προηγείται πάντως με ένα πόντο διαφορά. 55 δευτερόλεπτα αποσβεύεται πριν τελειώσει το ημίχρονο. 32-33, ακόμα 50 δευτερόλεπτα. Τόμιτς. Ο Ολυμπιακός έχει τώρα 11 για να ολοκληρώσει την επίθεση του. Βλέπετε πόσο χρόνο απομένει για να τελειώσει το ημίχρονο. Ακόμα 7 για τον Ολυμπιακό. 6. Πάσπαλ Τόμιτς. Κάποιος πρέπει να σουτάρει. Τελικά θα χαθεί η μπάλα, ακόμα χειρότερα. Και ο Κάρτερ θα φτάσει στο lay-up. 34-33 και ο Ιωαννίδης έχει κάθε λόγο να είναι έξαλλος. Στο πάγκο. Time out. Πρώτο αγώνα στο Φάληρο. 34-33. Προσπαθεί να πιέσει σε όλο το γήπεδο η γαλλική ομάδα. Αυτή την τελευταία επίθεση έχει αναλάβει ο Φίλιπς, τον Πέρι που ξαναγύρισε και ο Γκαντού τον Πάσπαλ. Τόμιτς, Πάσπαλ, 7 δευτερόλεπτα ακόμα για τον Ολυμπιακό. Πάσπαλ πλησιάζει το καλάθι, πολύ δύσκολο σουτ. Η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Ντόιλ όμως. 4-3-2, Κάρτερ. Πολύ δύσκολο σουτ, αλλά θα η μπάλα να πέσει στο καλάθι, αν είναι δυνατόν. 36-33 από αυτό το σουτ που έκανε ο Κάρτερ χωρίς καμία ισορροπία, πέφτοντας σχεδόν το έδαφος. Είναι έξω 1,5 μήνα και ο Νολό, ο αναπληρωματικός playmaker. Τώρα έχουμε την περίπτωση Κάρτερ, αυτό που σας λέγαμε στην αρχή, με την γροθιά που έδωσε στον Άνταμς και που φαίνεται θα τον αφήσει εκτός πρωταθλήματος, γαλλικού πρωταθλήματος, ίσως και μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος. Και ένα άλλο πρόβλημα για το οποίο μιλούσαν οι άνθρωποι της ορθές αυτό το διήμερο εδώ ήταν η κούραση από τα συνεχή μεγάλα μάτς. Αυτά για την ορτέζ. Βεβαίως κούραση υπάρχει και για τον Ολυμπιακό. Αλίμονο αυτό σαν ντέρμπι σε Ευρώπη και Ελλάδα. 36-33. Η ορτέζ θα κάνει την πρώτη επίθεση του δεύτερου ημιχρόνου. Θα ξεκινήσει με τον Ντεμορή, τον Τιερί, Γκαντού και από εκεί και πέρα Κάρτερ, Φίλιπς και Μουρεσάν που επανήλθε. Ο Ολυμπιακός με την κλασική του καλή πεντάδα. Τόμιτς, Σιγάλας, Πάσπαλ, Μπέρι και Τάρλατς. Κανένας παίκτης δεν έχει περισσότερα από δύο φάουλ. Ο Μουρεσάν με τον Τάρλατς αντίπαλο. Πολύ σωστά ο Τάρλατς απλώς σηκώνει τα χέρια, δεν χρειάζεται να κάνει το τρίτο φάουλ. Εδώ ο Μπέρι έχασε το κοντρόλ της μπάλας, την έκλεψε ο Ντεμορή από την κακή συνεννόηση του Μπέρι και του Τόμιτς που άργησε λίγο να πάει εκεί. 36-33 πάντα. Μισό λεπτό πέρασε στο δεύτερο ημίχρονο. Κάρτερ πάντα με τον Σιγάλα αντίπαλο. Χερίγκα του πήρε στις αρχές του αγώνα τη θέση του αδερφού του και έχει μείνει στην πεντάδα από εκείνη την ώρα. Άλλωστε έχει παίξει πολύ καλή άμυνα πάνω στον Πάσπαλ. Χερίγκα του για τρεις πόντους. 39-33. Τα πράγματα αρχίζουν και σκουραίνουν για τον Ολυμπιακό που βρίσκεται για πρώτη φορά 6 πόντους πίσω. Τόμιτς. Ένα λεπτό πέρασε από το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Τάρλατς. Βλέπετε πόσο έξω βγαίνει ο Μουρεσάν. Σιγάλας. Περιμένει την μπάλα ο Πάσπαλ χαμηλά και φάουλ που σφυρίζεται πολύ σωστά στον Τιερί Γκαντού. Ο Ρέμς φάνηκε να σκέφτηκε να δώσει και τεχνική ποινή από τις έντονες διαμαρτυρίες των Γάλλων. 39-33, μπάλα από πλάγια για τον Ολυμπιακό. Ήταν το πρώτο φάουλ του Τιερί Γκαντού. Τόμιτς. Τον Πέρι κυνηγάει πάντα ο Φίλιπς από την αρχή του αγώνα. Ο Φίλιπς που είναι κάπως πιο βαρύς. Πέρι περνάει μπροστά στον Μουρεσάν, βρίσκει εντυπωσιακά το στόχο. 39-35 από το πολύ ωραίο καλάθι του Walter Berry.
τον οποίο χαρακτηρίζουν ψυχοπαθή οι γαλλικές εφημερίδες, μιλώντας για τον κάπως ανορθόδοξο τρόπο παιχνιδιού του. Ο Μουρεσάν παίζοντας βόλεϊ κάνει το 41-35. Τόμιτς, Κάρλατς, ο οποίος παίζει αρκετά, ξεκινά από αρκετά μακριά από το καλάθι, προσπαθώντας να τραβήξει και τον Μουρεσάν έξω να κάνει διάδρομο για τους υπόλοιπους. Φάουλ που κερδίζει ο Τάρλατς από τον Κάρτερ. Ο Τάρλατς που έδωσε την πάσα στον Πέρι και έτρεξε πολύ γρήγορα για να δεχτεί την ασίστ. Δείτε πάλι, να το στο Τάρλατς που έρχεται δεξιά. Παίρνει την όμορφη πάσα του Μπέρι και κερδίζει το φάουλ από τον Κάρτερ που έχει και αυτός δύο. Ένας σωρό κόσμος με δύο φάουλ, κανένας όμως με τρία. Ούτε από την Ορτέζ, ούτε ευτυχώς από τον Ολυμπιακό. Ο Τράγκαν Τάρλατς, ο Τάκης, όπως τον αποκαλούν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, θα στοχίσει εδώ στη βολή, έχει 66% φέτος. Σήμερα έχει μία στις τρεις. Και τώρα μία στις τέσσερις. Χαμένη επίθεση. Ο μοναδικό κέρδος στο φάουλ του Κάρτερ. Χερί Καντού, γύρισαν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Δεμορή, Κάρτερ. 41-35. Πάλι ο Καντού. Δεμορή με τον Τόμιτς. Προσποιείται και περνάει, αλλά κλείνεται ξανά. Κάρτερ. 7 δευτερόλεπτα για την Ορτέζ. Χερί Καντού μάλλον δεν έχει δει το ρολόι. 3, 2. Πάλα θα μείνει στα χέρια του Μουρεσάν. Θα κλέψει τελικά ο Μπέρι, πολύ ωραία. Οι διαιτητές σταματούν το παιχνίδι, ίσως επειδή ακούστηκε η κόρνα της γραμματείας. Δεν την άκουσα εγώ, εν πάση περιπτώσει. Αυτό ακριβώς έδειξαν, ότι τελείωσαν τα 30 δευτερόλεπτα που είχε η Ορτέζ στη διάθεσή της. 41-35. 17,5 λεπτά για το τέλος και ο Ιωαννίδης ετοιμάζει ξανά τον Παπαδάκο. Ίσως και στη θέση του Τάρλατς που ιτήθηκε στις μονομαχίες με τον Μουρεσάν σε αυτές τις πρώτες φάσεις του δεύτερου ημιχρόνου. Σιγάλα Τόμιτς. Μπέρι με τον Φίλιπς, ενώ περιμένει από πίσω ο Μουρεσάν. Ο Μπέρι πολύ έξυπνα περνάει, αλλά στοχή στο λέει από υποπίεση. Δεμορή. Τον κλείνει και ο Σιγάλας. Σιγάλας που δεν έχει πρόβλημα με φάουλ, μπορεί να πιέσει και περισσότερο. Και ένα φάουλ. Νάτος εδώ που κυνηγάει τον Κάρτερ. Φίλιπς με τον Μπέρι γυρίζει. Καλή άμυνα από τον Μπέρι. Και τρία δευτερόλεπτα. Βέβαια, τρία δευτερόλεπτα από τον Ορλάντο Φίλιπς. Τσάπα το τρίποντο που έβαλε ο Κάρτερ αφού είχε ακουστεί το σφύριγμα του Κόλερ. Και νάτος εδώ ο Χάουαρντ Κάρτερ, ο μποξέρ της περασμένου Σαββάτου. Παπαδάκος στη θέση του Τάρλατς. Τόμιτς. Παπαδάκος βρίσκει τον Μουρεσάν μπροστά του και φυσικά δεν σουτάρει. Μπέρι. Τον Φίλιπς, το σούτ απέξω από τον Μπέρι. Το φόλο από τον Παπαδάκο που για δεύτερη φορά πετυχαίνει καλάθι με τον ίδιο τρόπο. Ο Παπαδάκος που βοηθάει σήμερα. Μια βοήθεια που τη χρειάζεται από αυτόν τον Ολυμπιακό. Μην ξεχνάμε ότι μέχρι πριν από μερικούς μήνες ήταν βασικός στην εθνική ομάδα ο Γιώργος Παπαδάκος. Έδωσε κανένα μάτι του Ολυμπιακού, δεν έχει βάλει πάνω από 4 πόντους. Σε μερικά δεν έπαιξε καθόλου. Κάρτερ έχει τώρα τον Πάσπαλι. Μουρεσάν περνάει. Δύσκολο άστοχο σουτ. Τρέχει ο ίδιος για το επιθετικό ριμπάουντ, αλλά μαζεύει ο Σιγάλας την μπάλα. Τόμιτς. 3-2-3. Η πάσα του Τόμιτς ρυψοκίνδυνη. Δεν ήταν σε πολύ καλή θέση ο Μπέρι. Δεν μπόρεσε να πιάσει την μπάλα. Ο Τόμιτς που νομίζω ότι, αν δούμε την ατομική απόδοση και αντιπέκτη, πρέπει να είναι η αχίλιο στέρνα του σημερινού Ολυμπιακού. Πετύχει 3 πόντους μέχρι τώρα ο Τόμιτς, όλους με βολές. Δεμορή. Στρατηγός των Γάλλων. Κάρτερ. Κερδίζει το φάουλ, πετυχαίνει και το καλάθι. Αυτός ο Κάρτερ, ο οποίος έχει μια παράξενη ικανότητα να σκοράρει υπό ασφυκτική πίεση πέφτοντας έδαφος. Είδατε εδώ τι έκανε, προσποιήθηκε και έρθει έξω να το φάουλ από τον Σιγάλα. Πέτυχε όμως και το καλάθι. Να το εδώ. 43-37 και μια βολή για τον Κάρτερ, τον αποδιοποπέο τράγο όλων αυτών των ημερών. Ο Άνταμς, το θύμα της μανίας του Κάρτερ, υπέβαλε και μήνυση και μάλιστα δεν δέχτηκε και τη συγγνώμη του Κάρτερ. 44-37. 7 πόντους μπροστά η Ορτέζ. Από το έμεσο τρίποντο του Κάρτερ. Ο Ολυμπιακός πρέπει να κρατήσει την αυτοκυριαρχία του, ο χρόνος που απομένει είναι πάρα πολύς. Τρίτο φάουλ του Κάρτερ, εκτός φάσης. Του Ντεμορή. Του Ντεμορή. Φάνηκε ότι έδειξε τον Κάρτερ ο Ρέμς, αλλά το φάουλ είναι στον Ντεμορή και είναι το δεύτερο.
φάω λοιπόν πάνω στη φάση. Σιγάλας βγαίνει από τα σκρίνα και ο Τόμιτς, η μπάλα φτάνει στον Μπέρι όμως. Τόμιτς. Μπέρι από την ίδια θέση όπως και προηγουμένως, ούτε αυτή τη φορά ευστοχή όμως. Δε Μωρή. Φίλιπς με τον Μπέρι αντίπαλο. Μουρεσάν το jump shoot. Καλάθι και φάουλ από τον Μουρεσάν. Με τον ίδιο τρόπο όπως και προηγουμένως οι Γάλλοι φτάνουν στο 46-37. Ο Σιγάλας πήγε να κόψει από πίσω τον Μουρεσάν. Το έκανε το τρίτο του φάουλ. Δύο διαδοχικά φάουλ του Σιγάλα κατέληξαν σε έμμεσα τρίποντα για την Ορτέζ. Ο Ιωαννίδης βγάζει Σιγάλα και Μπέρι. Και βάζει Τάρλατς και σταμάτη. Για να δούμε. Εδώ ο Μουρεσάν που θα εκτελέσει και μία βολή. Μουρεσάν ο πρώτος μπλοκέρ του γαλλικού πρωταθλήματος. Ο πρώτος επιθετικά rebound. 47-37, 10 πόντους. 10 πόντους μπροστά οι Ορτές με αυτά τα δύο συνεχόμενα έμεσα τρίποντα. Το παιχνίδι μοιάζει λίγο με αυτό του Ολυμπιακού στην Ισπανία από την Εστουδιάντες. Ελπίζω τουλάχιστον να έχει διαφορετική εξέλιξη στο τέλος. 47-39 από το καλάθι του Τάρλατς. Όπως βλέπετε ο χρόνος που απομένει είναι πάρα πολύ, 15 λεπτά. Χερί Γκατού, αυτή τη φορά δεν θα μπορέσουν να πετύχουν τρίποντο οι Γάλλοι. Τόμιτς στο rebound και προσπάθεια τώρα να τρέξει ο Ολυμπιακός, έχουν γυρίσει όμως οι Γάλλοι. Πάσπαλι. Πάσπαλι που έχει συγγύσει τώρα θα πάει να τρακάρει πάνω στον Μουρεσάν. Δε Μωρή ψάχνει τον Φίλιπς και αυτό τον Γκατού, ο οποίος αστοχής, αυτό το λέει απευθυχώς. Το rebound του Τάρλατς και η σειρά του Ολυμπιακού να φύγει για τον ευνηδιασμό. Εκεί περιμένει όμως ο Μουρεσάν στημένος κάτω από το καλάθι της Ορτές και ο Τόμις υποχρεώνεται να σταματήσει. 47-39. Σταμάτησε. Παραλίγο να κλέψει ο Κάρτερ. Τόμιτς. Ο Μουρεσάν σοριάζεται στο έδαφος. Ο Παπαδάκος θα κάνει το σούτ απ' έξω. Θα βρει στόχο. 47-41 από τον Γιώργο Παπαδάκο. Που σήμερα κάνει ατομικό ρεκόρ πόντων, έστω και αν είναι μόνο 6 για τα φετινά μάτια της Ευρώπης. Είπαμε μέχρι σήμερα δεν είχε πετύχει πάνω από 4. Κάρτερ, αντίπαλος του, σταμάτησε τώρα την άμυνα του Ολυμπιακού. Ο Μουρεσάν πολύ κοντά στο καλάθι, υποχρεώνεται να του κάνει φάουλ ο Πάσπαλι για να γλιτώσει ένα σίγουρο καλάθι ο Ολυμπιακός. Κοιτάξτε πάλι. Πάσπαλι προσπάθησε να κλέψει την μπάλα, το μόνο που κατάφερε ήταν να κάνει το φάουλ και να φύγει τώρα για τον πάγκο. Πάσπαλι δίνει τη θέση του στον Σιγάλα. Ο Ολυμπιακός θα παίξει χωρίς Μπέρι και χωρίς Πάσπαλι. Για να το δούμε αυτό. 13-52. Ο Πάσπαλι πάντως χρειαζόταν μια ανάσα. 48-41. Ο Μουρεσάν, ο οποίος ευστοχεί και στις βολές ακόμα. Είπαμε και πριν, έχει κάνει πρόοδο σε όλους τους τομείς. Αυτός ο γιγαντός όμως άνθρωπος από τη Ρουμανία. Στην πατρίδα του Δράκουλα άλλωστε. Τάρλατς. Περνάει πολύ εντυπωσιακά. Θα μπορούσε να μετρήσει νομίζω το καλάθι. Αυτό ζητούν όλοι στον πάγκο του Ολυμπιακού. Ο Παπαδάκος κόβεται και πάλι από τον Μουρεσάν, ο οποίος έπεσε ολόκληρος πάνω στον Παπαδάκο. Δεν ξέρω αν θέλουν οι Γάλλοι να μαζίξουν την προηγούμενη φάση. Να πάλι. Ο Τάρλατς φτάνει. Κοιτάξτε, αφήνει την μπάλα. Βρίσκεται ήδη πάνω από το καλάθι ο Τάρλατς όταν την αφήνει. Η μπάλα πέφτει προς το καλάθι, εκεί την κόβει ο Κάρτερ στην κάθοδό της. Ακαθαρό καλάθι που δεν μέτρησε. Τόμιτς. Δύσκολο shoot off balance, το rebound από τον ίδιο με τη βοήθεια του Τάρλατς. 49-41 μπροστά οι Ορτές. Σταμάτης, Σιγάλας. Ολυμπιακός χρειάζεται λύση στην επίθεση, δεν παίζει ούτε ο Πάσπαλι ούτε ο Μπέρι. Τώρα θα δώσει Σταμάτη τη λύση, ναι. Πολύ δύσκολο καλάθι από τον Αντώνη Σταμάτη, 49-43. Οι Γάλλοι έλεγαν κατά κόρο στις εφημερίδες αυτές τις μέρες ότι το 75% δύναμη του Ολυμπιακού είναι ο Πάσπαλι και ο Μπέρι. Ο Ιωαννίδης αποσύρει για πρώτη φορά τον Τόμιτς, ο οποίος έκανε και το τρίτο του φάουλ και βάζει τον Λιμιάτη. Αποσύρεται και ο Χερί Γκατού, μάλλον ο Κάρτερ αποσύρεται και παίρνει στη θέση του ο Τιτιέ Γκατού. Τώρα παίζουν και τα δύο αδέρφια. Για να δούμε και την Ορτές χωρίς τον Κάρτερ. Μουρεσάν, γίνει και ο Σιγάλας και κλέβει πάρα πολύ έξυπνα.
Ο Λιμιάτης κάνει, αλλά η μπάλα καταλήγει στον Τάρλατς. Πέφτει πολύ ξύλο εκεί. Λιμιάτης σταμάτης. Τάρλατς βήματα δυστυχώς. Χάθηκε μια χρυσή ευκαιρία εδώ να μειώσει ο Ολυμπιακός στους 4 πόντους. Ο Τάρλατς πήρε την μπάλα κοντά στο καλάθι. Δεν είχε και αντίπαλο στο πόδι του, αλλά περπάτησε. Δεν μπόρεσε να την συγκρατήσει καλά. 49-43, 12 και 47. Είδατε πάλι πριν τις μεγάλες μάχες κάτω από το καλάθι του Ολυμπιακού. Δε Μωρή. Μουρεσάν. Το σούτ απ' έξω από τον Μουρεσάν. Rebound από τον ίδιο που δεν μπορεί να συγκρατήσει ο Τάρλατς και ο Σταμάτης. Σταμάτης Λιμιάτης. Ο Ολυμπιακός παίζει αυτή τη στιγμή χωρίς τρεις βασικούς. Πάσπαλε, Μπέρι και Τόμιτς. 49-43. Τρίτο φάουλ από τον... Όχι, δεύτερο φάουλ του Τιερί Γκαντού. Λιμιάτης. Σταμάτης. Το σούτ μπροστά στον Φίλιπ Σέρμπολ. Ο Γκαντού πατάει στη γραμμή και θα παίρνει το rebound, αλλά κανείς από τους δύο διαιτητές δεν πρόσεχε. Τελικά κάνουν όμως το φάουλ οι Γάλλοι με τον άλλο Γκαντού. Το λάθος. Και να τόσο εδώ ο Διντιέ Γκαντού. Για πολλά χρόνια στέλεχος Εθνικής Γαλλίας, αν και ποτέ δεν ήταν πρώτη φίρμα. Πρώτη φίρμα δεν έκανε την ομάδα του. Νέο λάθος. Τεμωρή. Από τον Τιερί Γκαντού στον Φίλιπς. Φάουλ του Παπαδάκου στον Φίλιπς. Να εδώ Ορλάντο Φίλιπς, του συνέστησε ηρεμία ο διαιτητής και πάλι η προηγούμενη φάση με το φάουλ καθαρό του Παπαδάκου πάνω στον Φίλιπς. Δύο βολές έχουν δώσει οι διαιτητές. Ο Ολυμπιακός έχει 5 ομαδικά φάουλ στο δεύτερο ημίχρονο, 4 γιορτές, ο Παπαδάκος έχει πάντως μόνο ένα. 49-43 και 50-43 από την πρώτη βολή της, του Φίλιπς. Λέγαμε ότι οι γιορτές δεν είναι μια ομάδα που διακρίνεται για την ευστοχία της στις βολές. Έχει μόλις 66% ομαδικό ποσοστό, αλλά σήμερα δεν έχει χάσει και πολλές. 51-43, πάλι 8 πόντους μπροστά οι ορτές. Ο Ιωαννίδης σηκώνει Πέρι και Πάσπαλ. Σιγάλας. Τάρλατς. Πρόλαβε και βγήκε κοντά του Μουρεσάν. Ο Σιγάλας με τον Λιμιάτη. 10 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Σταμάτησε σου 3 πόντων. 2 πόντων μάλλον. Άστρο ούτως ή άλλως. Το τεμωρεί πάσα ευνηδιασμού στον Διντιέ Γκαντού, αυτό στον Φίλιπς. Διντιέ Γκαντού σου 3 πόντων. Ριμπάουντ του Τάρλατς. Ένα από τα πάρα πολλά που έχει μαζέψει ο Τάρλατς. Και δύο μέναν. Ο Λιμιάτης θα πάει μόνο στο lay-up. Ευκαιρίες που χάνονται σοριδών για τον Ολυμπιακό. Πότε από απειρία, πότε από κακές επιλογές. 51-43. 11 λεπτά ακόμα για να τελειώσει το μάτς. Οι ορθές δεν είναι κανένα φόβητρο σήμερα. 53-43 από τον Τιντιέ Γκαντού. Ήδη κάθονται στην καρέκλα του αναπληρωματικού και ο Πάσπαλι και ο Μπέρι. Διαφορά όμως ξανά στα στους 10 πόντους. Κοιτάξτε εδώ. Το τελευταίο καλάθι του Γκαντού. Και τώρα γίνονται οι αλλαγές. Αποσύρεται ο Λιμιάτης. Μπαίνουν και τρεις βασικοί του Ολυμπιακού. Τόμιτς, Πάσπαλι, Μπέρι και αποσύρεται ο Λιμιάτης, ο Σταμάτης και ο Παπαδάκος ή ο Τάρλατς. Ο Παπαδάκος. Ο Ολυμπιακός τώρα έχει λοιπόν τη βασική του πεντάδα ξανά στο γήπεδο. Μπήκε επίσης ο Νολό για την Ορτέζ στη θέση του Τεμωρή. Άλλαξε δηλαδή τον playmaker ο Μισελ Γκομέζ. 53-43, 10 και 40 για το τέλος. Ο Πάσπαλι πάντα με τον Τιερί Γκαντού. Τάρλατς, κοιτάξτε πού έχει βγει ο Μουρεσάν. Παραλίγο μάλιστα κάνει και το κλέψιμο. Άδικα διαμαρτύρω τη Γάλλη, η παλέτα για τον Ολυμπιακό, καθαρά. Να ο Γιώργε Μουρεσάν, 22 ετών μόλις. Πριν από 2-3 χρόνια δεν ήταν παρά ένας ψηλός άνθρωπος, ούτε καν μπασκετβολίστας. Θυμάμαι να γελάει, να γελάμε μαζί του πριν από 2-3 χρόνια, αλλά τώρα έχει γίνει ένα πραγματικό σκιάχτρο. Τρίτο φάουλ από τον Διντιέ Γκαντού πάνω στον Τόμιτς. Στην προηγούμενη φάση ο Σιγάλας στον Τόμιτς. Ο Πάσπαλ μακριά από το καλάθι. Ο Πέρι πιο κοντά.
τον Φίλιπς και τον Μουρεσά να περιμένει. Ο Μπέρι βρίσκει το στόχο 53-45. Το δεύτερο καλάθι του Μπέρι στο δεύτερο ημίχρονο, 11 πόντοι συνολικά. 10 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα. Ο Τιερί Γκαντού με τον Σιγάλα. Ο Ντιντιέ Γκαντού στον Φίλιπς θα τον σταματήσει, αλλά με το τρίτο του φάουλο Τάρλατς διαμαρτύρεται ο Ιωαννίδης στον πάγκο. 3 φάουλο Τόμιτς, 3 ο Σιγάλας, 3 ο Τάρλατς μέχρι τώρα. Να ξαναεκφάσει. Δύσκολα θα μπορούσε να αποφύγει ο Τάρλατς το φάουλο σε αυτή τη φάση, ευτυχώς που δεν πήγε και το καλάθι. Και ο Ορλάντο Φίλιπς, που ξαφνικά έχει γίνει και επιθετικό όπλο σήμερα, έχει βάλει 12 πόντους, θα εκτελέσει 2 βολές. Φίλιπς, γι' αυτό είναι 4 χρόνια στην ορθές. Να μια χαμένη βολή. 53-45, ακριβώς τα μισά του δεύτερου ημιχρόνου. Άστοχη και η δεύτερη για το ριμπάουντ του Μπέρι. Τόμιτς με τον Ολόνα τον μαρκάρι. Σιγάλας υπό την πίεση του Ντιντιέ Γκαντού. Δεν πρόλαβε να βγει ο Μουρεσάν και ο Τάρλατς εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία. Νάτος εδώ ο Ντράγκαν Τάρλατς, που πλέον είναι πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού με 13 πόντους. 53-47, μείωσε ξανά ο Ολυμπιακός. Έχω την εντύπωση ότι αυτός ο Νολό δεν μπορεί να δώσει τον ίδιο ρυθμό που δίνει ο Τεμωρή στην Ορθές και αυτό είναι ένα πλεονέκτημα για τον Ολυμπιακό. Τιερί Γκαντού στον Ντιντιέ και αυτός στον Μουρεσάν πολύ κοντά στο καλάθι. Το rebound από τον Μπέρι, καλή άμυνα από τον Τάρλατς. Για να δούμε. Ο Γκόμεζ ετοιμάζει επιγόντως τον Κάρτερ ξανά. Τόμιτς. Τόμιτς πάντα βρίσκει ένα διάδρομο, Πάσπαλ να επιτέλους ένα καλάθι από τον Μαυροβούνιο, το πρώτο του στο δεύτερο ημίχρονο, 8:55 πριν από το τέλος. Στο 31 δηλαδή, Πάσπαλ που είχε, έχω την εντύπωση ότι είχε 10 πόντους γύρω στο 7ο-8ο λεπτό και τώρα μόλις έκανε 12. 53-49. Νολό, ο Ντιντιέ Γκαντού. Τον Τιερί Γκαντού, ο οποίος μένει ανενόχλητος, ευτυχώς αστοχή, το rebound από τον Τόμιτς. Και να λοιπόν που ο Ολυμπιακός επιστρέφει σιγά σιγά στο παιχνίδι. Και μάλιστα έγκαιρα. Ακόμα μένουν πάνω από 8 λεπτά. Τόμιτς. Σιγάλας. Τάρλατς. Τραβάει ξανά έξω το Μουρεσάν. Ψάχνει να βρει ένα διάδρομο και κερδίζει το τρίτο φάουλ του Ρουμάνου. Ελπίζω να μην τραυματίστηκε μόνο ο Τάρλατς, ο οποίος σοριάστηκε λίγο άτσαλα στο έδαφος. Κοιτάξτε πάλι, να εδώ η σύγκρουση των δύο γιγάντων, και οι δύο κάτω, και οι δύο όμως φαίνονται γεροί. Τώρα αποσύρεται ο Μουρεσάν και μένει στη θέση του ο Κάρτερ. Με ένα κοντό σχήμα τώρα η Ορθές, στο οποίο ψηλότερος παίκτης είναι ο Φίλιπς που έχει 2-2. Μάλλον ο Τιερί Γκαντού που είναι 2-4 αλλά που παίζει έξω από τη ρακέτα. Πάσπαλ κερδίζει το τρίτο φάουλ του Κάρτερ. Για να δούμε. 53-49. 8 λεπτά ακριβώς. Πάσπαλ. Μπέρι. Κλείνεται από όλο τον κόσμο εκεί. Τόμιτς. Ολυμπιακός δεν χρειάζεται να βιάζεται. Έχει μια ολόκληρη επίθεση. 25 ολόκληρα δευτερόλεπτα. Που ανανεώθηκε ο φάουλ στο φάουλ του Μουρεσάν προηγουμένως. Του Κάρτερ μάλλον προηγουμένως. Η μπάλα χάθηκε, Ντιντιέ Γκαντού, Κάρτερ, γίνει ο Σιγάλας. Θα σταματήσει εκπληκτικά ο Τάρλατς τον Τιερί Γκαντού χωρίς να φοβηθεί το τέταρτο φάουλ. Μπέρι, προσπάθεια του Ολυμπιακού να ευνηδιάσει, γύρισαν οι Γάλλοι. Έκλεψε μάλιστα ο Κάρτερ, αλλά ευτυχώς η μπάλα είναι ξανά για τον Ολυμπιακό. Και ας φωνάζει όσο θέλει ο Κομέζη, μπάλα δεν βρήκε φαναλού, κοιτάξτε τον Κάρτερ. Φόβο και τρόμο των γηπέδων τον χαρακτηρίζει μια εφημερίδα αφορμή φυσικά το επεισόδιο με τον Άνταμς. Τόμιτς. 18 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Πας πάλι. Σιγάλα σου τριόποντον, όχι. Την μπάλα στον Τάρλατς που γυρίζει δυναμικά. Αστοχή, ριμπάουντ από τον ίδιο και 53-51. Από τον εκπληκτικό Τάρλατς. Ο οποίος φαντάζομαι ότι θα έχει το σώμα του γεμάτο μόλοπες μετά από αυτό το σημερινό ματς. Ο Ολυμπιακός πρέπει να εκμεταλλευτεί τώρα τον Τάρλατς γιατί η Ορθές παίζει με μια πολύ κοντή πεντάδα. Με ένα μόνο καθαρό παιχτή ρακέτας τον Φίλιπς που και αυτός είναι 2-2. Νάτος. Ο Φίλιπς κλείνεται
Ο Ντιγέ Γκαντού στη διείσδυση. Ο Νολό σουτ 2 πόντων. Rebound από τον Μπέρι. Πολύ εντυπωσιακά. Και φάουλ από τον Φίλιπς. Είναι η ευκαιρία τώρα για τον Ολυμπιακό να ισοφαρίσει ξανά. Έχει ένα σερία 8-0 Ολυμπιακός. Και νομίζω ότι. Δεν ξέρω, δεν είμαι βεβαίως προπονητής και συνήθως δεν είναι και πολύ έξυπνο να κρίνει αν προπονητή κάποιος με πολύ λιγότερες γνώσεις. Αλλά έχω την εντύπωση ότι έχει βοηθήσει λίγο και ο κύριος Γκομέζ με τις επιλογές του. Τώρα επέστρεψε Άρον ο Μουρεσάν στον αγώνα. Αποσύρθηκε ο Φίλιπς. Νομίζω για πρώτη φορά σήμερα. Μία σημεία βολές για τον Βόλτερ Μπέρι. 53-52. Προηγούμενο φάουλ χρεώθηκε στον Φίλιπς και ήταν το πρώτο του. Και ο Ολυμπιακός σοφαρίζει. 6-41 πριν το τέλος. Με ένα σερί 10-0. Έχανε 53-43 και με ένα σερί 10-0 ο Ολυμπιακός σοφάρισε. Και τώρα μπορεί να περάσει και μπροστά. Αφού ο Παπαδάκος σταμάτησε τον Μουρεσάνο. Πας πάλι εφεύγησε τον άνεμο στον εκδηριασμό. Ω, επιθετικό φάουλ δίνει ο Ρέμπς. Μα δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν. Έχω την εντύπωση ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση επιθετικού φάουλ. Κοιτάξτε εδώ. Μα είναι εκπληκτικό αυτό. Πραγματική εφεύρεση από τον Ίστο Κρέμς, τον Σλοβαίνο διαιτητή που έπαιξε έδρα σε αυτή τη φάση. Θα έλεγα ξεδιάτροπα έδρα. Τρίτο φάουλ του Πάσπαλιε. 6-28 πριν το τέλος. Να ο Γκομέζ που θα πρέπει να νιώθει ανακουφισμένος από αυτό το καθυστερημένο πρωτοχρονιάτικο δώρο του Ρέμς. Χερή Γκαντού. Ο Ντιδιέ Γκαντού στον Κάρτερ. Τέταρτο φάουλ του Σιγάλα. Που σφυρίζει αμέσως ο Κόλερ, άλλωστε εδώ δεν υπήρχε αμφιβολία. Να ο Χάουαρντ Κάρτερ. Μία συν μία βολές για τον Κάρτερ. Αυτό ήταν το 8ο ομαδικό φάουλ του Ολυμπιακού. Επανέρχεται και ο Ντεμορή. Σιγά σιγά ο Γκομέζ ξαναβάζει τους βασικούς μέσα στο παιχνίδι. Να πάλι το φάουλ του Σιγάλα. Ο Κάρτερ αστοχή, αλλά ο Μουρεσάν με φόλου κάνει το 55-53. Τόμιτς. Τόμιτς βγαίνει ο Ντιδιέ Γκαντού για να τον κλείσει. Μπέρι με τον Χερή Γκαντού. Και φάουλ από τον μικρότερο από τους δύο Γκαντού. Τον 24χρονο Τιερί. Τρίτο φάουλ και γι' αυτόν. Η Λιμόζα είναι αρκετά φορτωμένη με φάουλ, αλλά δεν έχει κανένα παίκτη με τέσσερα. Έχουν τέσσερις παίκτες από τρία φάουλ. Και άλλοι δύο από δύο. Τον Ολυμπιακό έχει τέσσερα ο Σιγάλας, τρία ο Πάσπαλ, τρία ο Τόμιτς, τρία και ο Τάρλας. Να ο Μπέρι. 71% στην βολή στο ποσοστό του φέτος. Τρεις συνεχόμενες εύστοχες για τον Βόλτερ Μπέρι. 55-54. Ισοπαλία και πάλι. Όλα δείχνουν ότι το μάτς θα κριθεί στον πόντο. Ας ελπίσουμε ότι πλέον ο Ολυμπιακός έχει το άστρο του τύχη μαζί του, γιατί είχε χάσει δύο σερί μάτς στον πόντο, αλλά κέρδισε το τελευταίο με τη Ρεάλ. Κάρτερ. Με τον Σιγάλα που έχει τέσσερα φάουλ. Χερή Γκαντού με τον Μπέρι. Ντιδιέ με τον Πάσπαλ. Ο Ντεμορίσου για δύο πόντους καλάθι και φάουλ του Μουρεσάν εκτός φάσης. Δεν μετράει το καλάθι, ζητάει ο Μπέρι, αλλά μετράει το σφύριγμα. Ναι, έτσι λένε οι διαιτές. Το σφύριγμα ακούστηκε αφού η μπάλα είχε φύγει από τα χέρια του Ντεμορί. Να πάρει φάση. Και ο Μουρεσάν κάποιον πήρε μαζί του εκεί. Τέταρτο φάουλ του Μουρεσάν, 5-22 πριν το τέλος. Τον αποσύρει και πάλι ο Γκομέζ και βάζει τον Φίλιπς. Το φάουλ κέρδισε ο Παπαδάκος και αυτός θα εκτελέσει ελεύθερες βολές. Ο Παπαδάκος έχει εκτελέσει μόλις μία βολή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα φέτος. Ήταν εκείνη η άστοχη στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα με τη Ρεάλ αυτή μία. Άρα λοιπόν αυτός που έβαλε ήταν ο πρώτος του πόντος από ελεύθερες βολές σήμερα. Από ελεύθερες βολές μάλλον φέτος στην Ευρώπη. Έχει 7 σήμερα φέτος συνολικά. 57-56. Rebound από τον Χερή Γκαντού, Ντεμορή. Ολυμπιακός παίζει χωρίς τον Τάρλατς εδώ και μερικά λεπτά.
Έκοψε εδώ ο Παπαδάκος πολύ ωραία και συνέχεια ο Ντεμόρη έστειλε την μπάλα στους δημοσιογράφους και διαμαρτύρεται έντονα. Νομίζω ότι του αξίζει ένα τάφ, μια τεχνική ποινή. Είναι η δεύτερη τουλάχιστον φορά που το κάνει αυτό ο Ντεμόρη να διαμαρτύρεται με τόσο έντονο ύφος. Ο Ιωαννίδης ξαναβάζει το Τάρλας. Κοιτάξτε τι έγινε προηγουμένως. Ο Παπαδάκος ένα καταπληκτικό κόψιμο στον Ντεμόρη, ο οποίος έχασε τον ουρανό από τα μάτια του. Δεν είδαμε όμως τη συνέχεια. Ολυμπιακός τώρα με τη βασική του πεντάδα στο γήπεδο. Ενώ για τους Γάλλους δεν παίζει ο Μουρεσάν που έχει 4 φάουλ. 4 έχει και ο Σιγάλας. 57-56. Θα προηγηθεί ο Ολυμπιακός. Που παίρνει κόβεται αλλά έχει πάλι την μπάλα. Κακός διαμαρτύρεται οι Γάλλοι, δεν έγινε τίποτα. Αντιθέτως πρέπει να δει και το ρολόι. Το οποίο έμεινε στα 6. Ήταν σούτ αυτό που έκανε ο Μπέρι. Ο Μπέρι περνάει τώρα και δίνει το προβάδισμα στον Ολυμπιακό. 57-58. 4-40 πριν το τέλος του αγώνα. Να ο Walter Berry, αν είχε και περισσότερη βοήθεια από τον Πάσπαλιο Ολυμπιακός, νομίζω ότι θα ήταν φαβορή για την νίκη πλέον έτσι που πήγαν τα πράγματα. Ο Berry φτάνει τους 17 πόντους, ο πρώτος σκόρερ του ομίλου. Χερή Γκαντού. Στον Didier, αυτός ο Φίλιπς που είναι ανενόχλητος, αλλά δεν είναι σπουδαίος σουτέρ και δεν τολμάει, δεν δοκιμάζει. Σε ένα τόσο κρίσιμο σημείο. Σουτ του Κάρτερ για 3 πόντους. 58. Αυτός ο Κάρτερ έχει κάνει πολύ μεγάλη ζημιά στον Ολυμπιακό. Όσο και αν είχε συγγύσει στο δεύτερο ημίχρονο, λίγο πολύ. Μίλησε εδώ. 60-58. 18 πόντους του Κάρτερ που είναι πρώτο σκόρερ του αγώνα. 4 λεπτά για να τελειώσει το μάτι. Ο Κάρτερ που τώρα μαρκάρει και τον Πάσπαλι. Τόμις. Μπέρι. Ο Μπέρι γυρίζει, περνάει. Πολύ εντυπωσιακή προσπάθεια, αλλά χάνεται το καλάθι. Ο Κάρτερ στο rebound. Ντεμορή. 3-37 για να τελειώσει το μάτι. Ο κόσμος ξυπνάει, προσπαθεί να ενθαρρύνει τους Γάλλους. Ο Ολυμπιακός δεν έχει δικούς το πατούς στο πλευρό. Κάρτερ με τον Σιγάλα. Χερή Γκαντού περνάει προς τα μέσα και φάουλ του Μπέρι στον Χερή Γκαντού. Το τρίτο φάουλ του Μπέρι, μία σημεία βολές για τον 24χρονο Γάλλο. Δείτε πάλι φάση. Ο Γκαντού πήρε και την αριστερική και ο Μπέρι του έκανε ένα καθαρό φάουλ. Ο Ιωαννίδης ζητάει τα αιμάτων, θα το πάρει σε λίγο. Μία συν μία για τον Γκαντού. Τώρα δίνεται το time out. Και που προφανώς κάποια στιγμή θα επανέλθει για τα τελευταία 2-3 λεπτά. Να ο Τιερί Γκαντού, 18 φορές διεθνής. Ας ελπίσουμε να στοχίσει, όχι. 61-58. Πάλι μπροστά 3 πόντους οι ορθές. Άλλη μια βολή. Αυτοί οι δύο αδερφοί Γκαντού είχαν φανεί πολύ ψύχρεμοι στο μάτι της Αθήνας. Ο Τιερί ήταν αυτός που είχε σοφαρεί στο δεύτερο κανονικό αγώνα με 2 βολές. 62-58. Σιγάλας. Τόμιτς μέσα σε στηρίγματα. Βλέπετε ένα πανοραμικό πλάνο. Σιγάλας. Τόμιτς πάσπαλε με τον Κάρτερ αντίπαλο. Τόμιτς σου τριών πόντων. Ναι, 62-61. 3 λεπτά ακριβώς πριν το τέλος. Να ο Μίλαν Τόμιτς, ο οποίος μέχρι τώρα δεν είχε φανεί καθόλου, πετυχαίνει το πρώτο του καλάθι εντός παιδιά στο παιχνίδι. Έχει 6 πόντους. 62-61. Με το τρίποντο του Τόμιτς. Φίλιπς με τον Τάρλατς. Φίλιπς βγάζει έξω, η μπάλα φτάνει στον Κάρτερ. Χερή Γκαντού, πάλι Κάρτερ. Βγαίνει ο Σιγάλας μπροστά του, του κόβει την ευκαιρία για τρίποντο. Θα τον σταματήσει ο Σιγάλας εκπληκτικά, αλλά η μπάλα ξανά για την ορθέ. Ο κόσμος ζητάει φάουλ, αλλά δεν νομίζω ότι υπήρχε φάουλ. Η μπάλα ξανά για την ορθέ που έχει 30 καινούργια δευτερόλεπτα. Δείτε πάλι, αλλά δεν φαίνεται τίποτα σε αυτό το πλάνο. 2-35 για το τέλος, 62-61. Αν μπορούσαν οι παίκτες του Ολυμπιακού να πάρουν και την μπάλα μετά το κόψιμο του Σιγάλα, αλλά εκεί που πήγε θα χρειαζόταν ένα στυραμόλα για να τη μαζέψει. Ντεμορή, Φίλιπς, γυρίζει, κόβεται από το Μπέρι, η μπάλα στα χέρια του Σιγάλα, 2-24 πριν το τέλος. Ο Γκομέζ βλαστημάει, επιτρέψτε μου λέει, στο πάγκο. Τόμιτς. Σιγάλα, με τον Didier Gadou, ο Μπέρι με τον Φίλιπς. Πάσπαλιες με τον Κάρτερ, θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί τη διαφορά στο Μπόι. Πάσπαλι τραβάει δύο αντιπάλους πάνω του, πρέπει κάτι να κάνει και με την μπάλα όμως. Αυτή θα σκάσει εκτός αγωνιστικού χώρου, κακή πάσα του Πάσπαλι. 2 λεπτά ακόμα, 1:59, time out για την Ορθέζ.
πετάνε οι ορτές χωρίς δηλαδή το Μουρεσάν. Ολυμπιακός, να μην τα ξαναλέμε, με την καλή του ομάδα μέσα στο γήπεδο. Διτιέκα του, 1.45. Ακόμα 15 δευτερόλεπτα για την ορτές. Δεμορή, Κάρτερ. Κάρτερ με τον Σιγάλα, 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Βίλιπς, αυτός δεν σουτάρει, 5 δευτερόλεπτα. Ο Δεμορή, κάποιος να κόψει. Η μπάλα θα πέσει στο καλάθι. Το τέλος της επίθεσης των Γάλλων, ο Δεμορή με μεγάλη δόση τύχης αστοχής, αυτό το λέει άνθρωπος. 24-61, 1.25 πριν το τέλος. Σάρλας. Μπέρι. Σιγάλα, Τόμις. 1.10, 12 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Πάσπαλι με τον Κάρτερ. Φάουλ του Κάρτερ. Φάουλ του Κάρτερ στον Πάσπαλι. Και δύο βολές κανονικά. Για να δούμε. Τέταρτο φάουλ του Κάρτερ. Ο Γκομέζ τον είδατε. Ζητάει μία συν μία. Αλλά τι μία συν μία, αφού ο Πάσπαλι είχε γυρίσει και έκανε σουτ. Άλλωστε έμεναν 6-7 δευτερόλεπτα για το τέλος επίθεση. Δεν είχε και άλλη επιλογή. 64-61, 1-0-5 για το τέλος. 65 δραματικά δευτερόλεπτα. Ο Ζάρκο Πάσπαλε ψύχρεμος ευστόχησε στην πρώτη βολή. Νομίζω ότι είναι η πρώτη βολή που εκτέλεσε στο παιχνίδι. 64-63 και ακόμα 65 δευτερόλεπτα. Μια κρίσιμη επίθεση. Ο Πάσπαλε ήταν τους 14 πόντους. Δεμορή. Ο Ιωαννίδης ρωτάει τη γραμματεία αν έχει άλλο time out. 17 δευτερόλεπτα για την ορθές, 50 για να τελειώσει το μάτς. Ο Τιερί Γκαντού, ο Ντεμορή. Ποιος θα αναλάβει το βάρος επίθεσης, ακόμα 8 δευτερόλεπτα τώρα για την ορθές. Ντεμορή. Πολύ δύσκολο σου τρύπα. Α, φάουλ στον Σιγάλα. Φάουλ που δίνεται στον Σιγάλα από τον Ρέμς. Να, ο Ντεμορή εδώ. Ω, μία στην μία. Μία στην μία. Ο Ρέμς έχω την εντύπωση ότι είχε χάσει τον έλεγχο του αγώνα. Ή υπήρχε φάουλ πάνω στο σούτ ή δεν υπήρχε καθόλου. Εν πάση περιπτώσει τώρα τι μία ζημία, μόνο ο ίδιος ο Σλοβαίνος διαιτής ξέρει. Πάντως ο Σιγάλας αποβάλλεται με 5 φάουλ. Κοιτάξτε ξανά. Εδώ είναι το φάουλ, αν υπάρχει φάουλ. Εγώ δεν βλέπω κανένα φάουλ. Εν πάση περιπτώσει 64-63. Το σούτ πάντως ήταν για 2 πόντους. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ο Δεμορίο αστοχεί το ριμπάουντ από τον Μπέρι. 37 δευτερόλεπτα. Ο Ολυμπιακός που χάνει ένα πόντο έχει μια χρυσή ευκαιρία να προηγηθεί. Μπέρι. Τόμιτς. Μπέρι. Αναλάβει αυτός την τελευταία επίθεση. Ο Μπέρι έχει τον Φίλιπς από πίσω του να τον περιμένει. Κάνει τα κόλπα του, περνάει ο Μπέρι και το καλάθι. 64-65. 14 δευτερόλεπτα και 2 δέκατα. Ο Ολυμπιακός προηγείται με ένα πόντο. Ο Ολυμπιακός προηγείται με ένα πόντο χάρη σε αυτό το σλάλομ του Γόλτερ Μπέρι, ο οποίος χόρεψε εκεί με αντίπαλο τον Φίλιπς. Έκανε αυτό το πίβο το αγαπημένο του με πλάτη παλιεφάν στον Τιντιέ Γκαντού. Δεμορή στον Κάρτερ που βγαίνει από τα σκριν σουτάρι. Αποκαλεί θέση rebound από τον Τόμιτς. Ο Ολυμπιακός θα κερδίσει. 3 δευτερόλεπτα ακόμα για το τέλος. 3 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Αν ο Τόμιτς ευστοχίσει στις βολές, ο Ολυμπιακός δεν φοβάται τίποτα. 3 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Πέμπτο φάουλ του Μουρεσάν που θα φύγει από το παιχνίδι. Το άστοχο σουτ του Κάρτερ που παρότι βγήκε από τα σκριν έχασε την ψυχραιμία του στην πιο κρίσιμη ώρα, ευτυχώς για τον Ολυμπιακό. Κάτω από τη γραμμή του φάουλ. Ας ευχηθούμε καλύτερα στον Μίλαν Τόμιτς, αυτός είναι ο σχολιαστής της γαλλικής τηλεόρασης. Μία σημεία για τον Τόμιτς μέσα σε συρρήματα. Βλέπετε ότι κουνάνε ό,τι έχουν πάνω τους οι Γάλλοι πίσω. Σημαίες, κασκόλ, λάβαρα, αστοχή. Ο Τόμιτς να μην γίνει φάουλ, αυτό είναι το σημαντικό. Ο Κάρτερ από τη σέντρα, ο Ολυμπιακός κέρδισε. Ο Ολυμπιακός κέρδισε, ο Ντεμορή έχασε το σουτ. 64-65, ο Τόμιτς έχασε τη βολή, αλλά δεν έχει σημασία. Αφού το σουτ του Κάρτερ από τη σέντρα ήταν άστοχο και επικρατεί πραγματικό πανηγύρι γύρω στους 20 Έλληνες υπάρχουν όλοι και όλοι στο γήπεδο, η αποστολή του Ολυμπιακού. Ό,τι και αν έκανε εδώ ο Ντεμορή και να έμπαινε το καλάθι δεν θα μέτραγε. Την μπάλα έτσι κι αλλιώς έπεσε έξω από το καλάθι. Ο Ολυμπιακός τριαμβεύει μέσα στο πω επί της ορτές. Μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη που κάνει τον Ολυμπιακό πλέον φαβορή για την πρόκριση στους 8 των προημιτελικών.